Ξύπνησα μία μέρα και συνειδητοποίησα κάτι. Ρώτησα τον αδερφό μου τις προάλλες, το 2015 πόσα λεφτά θα ήθελες για να είσαι full set, ρε φίλε άνετος, να πάρεις ένα μαξάκι, ας πούμε, ό,τι γουστάρεις, έτσι γαμάτο, να κάνεις την κάβλα σου, να κάνεις τις βόλτες σου, να λειτουργούν όλα κανονικά κτλ. Κτλ. Και να πάρεις τα ρουχαλάκια σου και αυτό. Μου λέει 15.000. Λέω τώρα πόσα θες, μου λέει τώρα 200 δεν φτάνουν. Και λέω, γιατί ρε φίλε τότε σου φτάνα 15 και τώρα δεν σου φτάνουν 200. Επομένως έβαλες ένα τρυπάκι στο μυαλό μου να πάω να αγοράσω αυτό το Audi A80 με 1,5 χιλιάρικο. Να του ρίξω άλλο 1,5-2 χιλιάρικα να το κάνω λίγο έτσι, κάτσω μια ζαντούλα, λίγο μουσική, κανένα δύο ηχεία, ένα φρεσκάρισμα κτλ. Και θα δείτε πώς θα το κάνω. Το πήρα έτσι για την κάβλα μου, γιατί γουστάρω. Μ' αρέσουν και τα παλιά αυτοκίνητα. Κουράστηκα να κυνηγάω τα καινούργια και το τελευταίο και το τελευταίο και το πιο λουξ. Και λέω έτσι ρε φίλε, αυτή είναι η ζωή, να την απολαμβάνεις και με λίγα και με πολλά. Η φάση είναι ότι έχω φάει τη ζωή μου να δίνω ένα κάρο λεφτά σε πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα Audi A80 του 1992 και καραγουστάρω τη ζωή μου ρε φίλε, τη βρίσκω 100%. Αυτό προσπαθώ να αποδείξω και σε μένα και σε εσάς είναι ότι δεν θες πολλά πράγματα να κάνεις τη φασούλα σου ρε φίλε. Τα βασικά θες, τα βασικά, να μην έχεις ελλείψεις. Να δουλεύουν τα ηχεία εδώ μέσα αυτή τη στιγμή, να δουλεύει το air conditioning να μην ζεσταίνεσαι, να δουλεύουν για αλλοκαθαριστήρια σήμερα που βρέχει και να είσαι κυρίλε να βγαίνεις στο δρόμο. Μπορείς να είσαι και με λίγα και με πολλά, πολύ χαρούμενος. Θα μου πεις εσύ έχεις το G στο σπίτι. Ναι, αλλά είμαι στην Αχαρνών αυτή τη στιγμή με ένα Audi A80 και γουστάρω. Ωστόσο μαλακίες λέω, δεν λέγεται καν A80, 80 λέγεται. Γιατί εγώ νόμιζα ότι λέγεται Α80. Τέλος πάντων, θα φτιάξω και μια στουντιάρα ρετυρέ Αχαρνών, Πατήσια, Αγγίζη, δεν ξέρω. Ότι βρω, έχω δει κανένα δύο. 150 ευρώ, 150 με 200 ευρώ ενίκιο, 20 τετραγωνικά. Ροζ ή σιάν κεραμικά στο μπάνιο. Κατσαρίδες. Λαμπάκια έξω για την ατμόσφαιρα και θέα γιατί είμαστε σε ρετυρέ. Και κάλτσα για pop filter στο μικρόφωνο. Και θα κάτσω να γράψω και έναν καινούριο δίσκο. Και δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Το Kel Back to the Roots, έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε όλη η φάση. Απλά τώρα δεν πίνω χασίση.